Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση για να προσλάβει η ΔΕΙΑΧ μόνιμο προσωπικό, αορίστου χρόνου. Αυτή η πρόταση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΧ. Έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει πάει στην αντιπεριφέρεια, στην αποκεντρωμένη, έχει εγκριθεί και από εκεί, έχει πάρει ΦΕΚ, Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης, ο νέος οργανισμός. Είμαστε στις τελειωτικές διαδικασίες προκειμένου να επιτραπεί από την κυβέρνηση, νομίζω χρειάζεται πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για να προχωρήσουμε στις προσλήψεις αυτές. Δεν μπορώ δυστυχώς να το προσδιορίσω χρονικά. Ευελπιστώ ότι θα είναι νωρίς, μέσα στο 17. Σε κάθε περίπτωση, και για την περίπτωση που αυτό θα καθυστερήσει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, ήδη ετοιμαζόμαστε με πυρετώδεις ρυθμούς, να ζητήσουμε ξανά 8 μηνύτες, περίπου 78 μηνύτες, που θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες 8 μηνύτες, οι οποίοι απολύονται Μάιο. Για μόνιμο προσωπικό, τι προκήρυξη αυτή? Υπολογίστε 70 άτομα για προσωπικό αορίστου χρόνου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται περίπου 13 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, και οι υπόλοιποι είναι ηλεκτρολόγοι, εργατοτεχνίτες, οδηγοί, χειριστές, διοικητικό προσωπικό κλπ.